Στην τελική ευθεία έχει έρθει το θέμα για τη λειτουργία του ΕΠΑΛ στη Θάσο, ύστερα και από συνάντηση του Δήμαρχου Θάσου με τον Υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη, έτσι ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα με το κτηριακό και να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία της σχολικής μονάδας. Με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κ. Μπαξεβανάκη, με τον Κωσυφάκη και με τους τεχνικούς του Υπουργείου, ήδη έχουμε με τις δικές μας δαπάνες, την τεχνική μας υπηρεσία, ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα για το κτίριο. Βέβαια, η υποδοχή ήταν εξαιρετική στο Υπουργείο, γιατί εκτός από την έναρξη των μαθημάτων που θα γίνει φέτος, σε λίγες μέρες, προβλέπουμε να πάμε σε ένα νέο κτηριολογικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να έχουμε επέκταση της δομής αυτής, της κτηριακής, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν και άλλα τμήματα και άλλες κατευθύνσεις και άλλες τάξεις. Παράλληλα, ο κ. Χατζημανουήλ τόνισε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Θάσου σε ανεξάρτητη σχολική μονάδα. Βεβαίως, πρόθεση του Υπουργείου, όπως μου ανακοινώθηκε, είναι να περάσουμε, που δεν είναι και εύκολο, από παράρτημα ΕΠΑΛ σε ανεξάρτητη σχολική μονάδα, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εξαιρετική εξέλιξη για το μέλλον των παιδιών μας και του νησιού.